Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, 8 Φεβρουαρίου, η διανομή τροφίμων για τους 1.218 δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους. Η παραλαβή των προϊόντων για τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας πραγματοποιείται στις κεντρικές αποθήκες του Δήμου και για τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων από το κοινοτικό κατάστημα Κρινίδων. Διανομή σε όλα τα σημεία διανομή, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καβάλα, στου Δήμου Καβάλα, Νέστο, Παγκαίο και Θάσο και στι δύο Μητροπόλει τη περιφερειακή ενότητά μα. Η προσέλευση του κόσμου είναι ικανοποιητική. Δουλεύουμε βάσει προγραμματισμού, έτσι ώστε να αποφύγουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο δημιουργία συγχρονισμού, ώστε να είμαστε όλοι προστατευμένοι με τον COVID. Πόσες μέρες θα διαρκέσει η διανομή? Η διανομή θα διαρκέσει 3 μέρες και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα δοθούν είδη παντοπολίου, καθαριστικά, ελαιόλαδο και κοτόπουλο σε αυτή τη διανομή. Και προφανώς αυτοί που θα μετακινηθούν θα βάλουν ως μήνυμα ότι μετακινούνται σε χώρο, το χώρο που βάζουν, το μήνυμα που βάζουν για το σούπερ μάρκετ, δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης. Κατά την παραλαβή, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ τόσο του ετούντα όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προς αποφυγή καταστάσεων συγχρονισμού, οι ωφελημένοι έφτασαν στο σημείο κατόπιν ραντεβού. Έχουμε ενημερώσει όλους τους ωφελούμενους για την ακριβή ημέρα και ώρα την οποία θα προσέλθουν προκειμένου να παραλάβουν τα πράγματά τους. Απαραίτητη χρήση μάσκας, γάντια και αντισηπτικά, όπως βλέπετε. Κρατάμε τις αποστάσεις και ό,τι μπορούμε και προβλέπεται για τα μέτρα προστασίας.